γίνεται, Μαρία. Αγριάδες βλέπω. Από εκεί, ε. Επειδή ήθελα να επιβεβαιώσω πρώτα απ' όλα τον κλέαρχο ότι μας φέρατε την κακοκαιρία, τη στείλατε μάλλον προς τα εδώ. Έβαλες και το κασκόλ. Γι' αυτό λοιπόν βγήκα έξω να δείξω τι κακοκαιρία έχουμε. Βρέχει και τι κρύο κάνει. Και όλη αυτή την κακοκαιρία. Κοίταξε, οι κακοκαιρίες προς τα εδώ είναι. Προς τα εδώ είναι. Στην Γερμανία που κανονικά θα πρέπει να έχει παγωνιές. Δεν έχει. Τους βλέπω εκεί χαλαρούς. Εντάξει, είναι μέσα. Ναι, είμαστε... Πόσο έχει κρύο, παιδιά, έχει πολύ κρύο. Α, πολύ κρύο. Ανάψατε δηλαδή. Καλοριφέρ και τέτοια. Ναι. Εντάξει, πάμε για Δεκέμβριο. Δεν θα ανάψουμε καλοριφέρ. Ξέρω εγώ, λέω. Εμείς ξέρεις ακόμα, δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε μπουφάν μαζί μας ή όχι. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Εδώ είμαστε με σημαράκι, είμαστε με τον Κοντομάνικο ακόμα. Ναι. Εδώ ξεκίνησε ο χειμώνα. Λοιπόν, τι έχει, γιατί καπελώθηκε έβαλα την καπελαδούρα ο Ερντογάν. Του δώσαν και χαμηλό. Τι είναι αυτά που βλέπω. Εδώ έχει... Η καπελαδούρα. Εδώ βλέπουμε κάτι παλιά πλάνα. Παλιά πλάνα είναι, παλιά πλάνα. Το ζήτημα είναι, όπως καταλαβαίνω, έχει κανένα σχόλιο, Μαρία, γιατί βλέπω αντίδραση για τις δηλώσεις Σακάρ από το State Department που λέει για τους S400. Ναι. Υπάρχει μια αντίδραση από το State Department. Προχθές, βέβαια, λέγανε ότι εντάξει, πρέπει να μηνθεί και στην τρομοκρατία. Τώρα με τους S400 που λέει ο Ακάρ, έχουν ένα πρόβλημα οι Αμερικάνοι εκεί. Ναι, είναι το κόκκινο πανί οι S400 για τους Αμερικανούς. Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση. Δεν ξέρω και αν θα υπάρξει βέβαια, γιατί τώρα η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-16. Ναι, μεν βγαίνει έτσι ακροθυγός, θα έλεγα, και λέει που και που για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει για το ρόλο τους με τους Κούρδους κάτω στη Συρία, αλλά τα λέει με τρόπο προσεκτικό, έτσι ώστε να μην προκαλεί μεγάλη ένταση, δεν θέλει να προκαλέσει τη μεγάλη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα με τους S-400 δεν ξέρω αν θα υπάρξει από την Τουρκία κάποια αντίδραση, όπως υπήρχε αντίστοιχα, όπως υπάρχει για την Ελλάδα, όπως υπάρχει για άλλες χώρες, αλλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο προσεκτική η Άγκυρα και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πάντως θέλω να πω ότι ο Ακάρ αυτό που είπε για τους S-400 ήταν σε απάντηση ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης που του είπε τι κάνετε με τους 400, γιατί τους κατηγορούν ότι τους έχετε αγοράσει, χρεώσατε το τουρκικό έθνος ένα κάρο λεφτά και στο τέλος τους έχουμε μέσα στην αποθήκη, γιατί δεν μπορείτε, δεν τολμάτε να τους βγάλετε έξω να τους χρησιμοποιήσετε. Επομένως ο Ακάρ τώρα ως κυβέρνηση, ως υπουργός άμυνας βγήκε, τι θα έλεγε, είπε ότι εντάξει, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή, μέσα σε μία ώρα θα είναι έτοιμοι κλπ. Είναι, θα λέγαμε, μία απάντηση η οποία εκβιάστηκε για να βγει έτσι, για να πει στην αντιπολίτευση και να δείξει φυσικά και στο έθνος ότι εμείς όχι, δεν κάνουμε πίσω. Εμείς έχουμε τους S-400 και μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να τους χρησιμοποιήσουμε. Πάντως βλέπω ότι στα πρωτοσέλιδα, όπως μας τα περιγράφεις εδώ στην ενημέρωση που μας κάνεις, περισσότερο... γιατί του την πέφτει η αντιπολίτευση του Ερντογάν για την προσπάθεια επανέναξης των σχέσεων με το Κάιρο. Του λένε φτύνεις εκεί πάρα που... πολύ. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα στην Τουρκία, έτσι. Είναι, δηλαδή υπάρχει μια αντίδραση εδώ πάρα πολύ μεγάλη από όλη την αντιπολίτευση και από τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε από τα social media. Δηλαδή πολύ περισσότερο από όταν αγκαλιάστηκε ο Ερντογάν με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, τον οποίο θεωρούσε δολοφόνο για την υπόθεση Κασόγγι κλπ. Εδώ λοιπόν μια χειραψία έδωσε με τον Σίση και έχει ξεσηκωθεί όλη η Τουρκία. Η Αξενέρ χθες του είπε ότι πρώτα απ' όλα θέλω να βγεις και να πεις ότι έχω κάνει λάθος, πρέπει να δηλώσεις μια κούλπα, και κατά δεύτερον να ζητήσεις συγγνώμη από το τουρκικό έθνος, γιατί βγαίνεις και ουσιαστικά ακυρώνεις την ίδια την αξιοπιστία και το γόητρο της Τουρκίας με αυτό που κάνεις. Όταν ξεκινάς και λες για κάποιον είναι τούτο, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Και μετά την άλλη μέρα πάει, του χτυπάς την πλάτη, λογικό είναι. Αλλά βλέπουμε έναν Ερντογάν όμως τόσο άνετο που βγαίνει και λέει, χθες είπε ότι λέει δεν υπάρχουν οι κακίες, ούτε τίποτα δεν υπάρχει στην πολιτική, όλα είναι μέσα στην πολιτική, κάπως έτσι. Μα δεν θυμάσαι το Μητσοτάκης Γιώκ και μετά στα μπαλκόνια Μητσοτάκης Γιώκ, μετά συνάντηση, μετά πάλι τα ίδια, πάλι Μητσοτάκης Γιώκ.
αύριο μεθαύριο πάλι μπορεί πάλι συνάντηση. Αυτό του λένε, μάλιστα ο Μπαμπατζάν το είχε πει, που είναι, ήταν αντιπρόεδρος κάποτε του Ερντογάν, ότι σε 6 μήνες του λέει θα βγεις και θα χαιρετάς και θα λες φίλο μου, ο φίλος μου ο Έλληνας ο Μητσοτάκης. Yeah. Το ίδιο θα κάνεις με όλους. Και σήμερα τι διάβαζα. Διάβαζα κάποιος δημοσιογράφος, ρώτησε έναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος και του λέει, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, δεν είναι αυτό ρεζιλίκι να το κάνετε? Και του λέει, μα θυμίσου, λέει, ότι και ο Ερτατούρκ πολέμησε με την Ελλάδα και με, με τον Βενιζέλο, ναι. Και μετά κάνανε ένα σύμφωνο, δώσανε τα χέρια κλπ. Μα του λέει, δεν πολεμάμε, δεν πολεμήσαμε, του λέει ο δημοσιογράφος, αλλά πώς μπορείς να φέρνεις από την ιστορία κάτι που... Εντάξει, έγινε πόλεμος, στην πορεία έπρεπε να τα βρουν οι δύο χώρες. Του λέει το ίδιο πράγμα είναι, του λέει ο βουλευτής τέλος πάντων του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται για κολοτούμπα, δεν πρόκειται για κυβίστηση, ότι τα συμφέροντα της χώρας ουσιαστικά και για χάρη της ισορροπίας της περιοχής το ρίχνει εκεί το κυβερνών κόμμα, πρέπει να τα βρίσκουμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι καταλογίζουν στον Ερντογάν και στον Τούρκο πρόεδρο ότι μη βγαίνεις να τα λες τόσο χοντρά, τουλάχιστον αφού αν είναι αργότερα να τα ξαναβρεις και αφού λες ότι στην πολιτική δεν χωράνε μνήσεις κακίες. Κράτα λίγο μια πισινή, μην τα λες τόσο ανοιχτά. Πάντως εδώ ακούσαμε, από ό,τι πρέπει να σου πω Δημήτρη, ότι η Μαρία μου στο ενημερωτικό που μας έχει στείλει περιγράφει τη σκηνή όπου ένας της αντιπολίτευσης τον ρωτάνε για το θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά και λέει ένα αντισυνταγματικό. Είναι αντισυνταγματικό. Είπε, είναι αντισυνταγματικό. Και το κορυφαίο είναι ότι αυτός είναι ακόμα ελεύθερος. Εντάξει. Συγκεκριμένα ο βουλευτής της αντιπολίτευσης λέει, βγήκε και είπε αυτό το πράγμα και βγήκε μετά φυσικά το κυβερνών κόμμα και από τον Εθνικιστή Εταίρο και του είπανε μόνο αν ήταν ένας Έλληνας βουλευτής θα μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο, του λέει, και αυτό είναι ρεζιλίκια, είναι ντροπή αυτό που λες, ουσιαστικά εθνικός μειοδότης.